σημαντικό στάδιο θητείας, η νίκη υποδέχεται τον ΑΟΣΚ σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την 11η αγωνιστική της ΑΒΑ κατηγορίας, με τις δύο ομάδες να έχουν ανάγκη μόνο την νίκη για να ελπίζουν σε κατάξυπνο πρωταθλήματος. Φυσικά το μυαλό τους θα ήταν και στο παιχνίδι που γινόταν εκείνη την ώρα μεταξύ του ΟΦΗ και της ΑΕΝ στο Μισεδάκιο. Τον αγώνα διεύθυνε ο Μουσουράκης με βοηθούς τους κύριους Απηδιανάκη και Βαγγελδάκη και στη θέση των ομάδων ήταν για την νίκη Κακουράκης, Ζαχαρόπουλος, Ρέτσας, Τσιμιτάκης, Γκόλιας, Γεωργιάδης, Δερμιτζάκης, Τσιμπιδάκης, Κλάουσου, Γιοργανάκης και Παπαχατζής, ενώ για τον Κουτσουρά Κουνανιδάκης, Νικολουδάκης, Φραγκάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Οίκος Πεντάκης, Πιπεράκης, Χαμηλάκης, Χριστοδουλάκης, Καρίδης, Δασκαλάκης και Γιώργος Παπαδάκης. Ο αγώνας έγινε μπροστά σε περίπου 100 με 150 φιλάθλους και των δύο ομάδων. Φυσικά οι περισσότεροι ήταν εστιακοί. Η νίκη στη σέντρα και το παιχνίδι ξεκινάει. Στο δεύτερο λεπτό είχαμε την πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, όταν ο Γιοργανάκης εδώ θα δώσει ωραία στον Παπαχατζή. Αυτός θα ανοίξει λίγο το κοντρόλ, θα κάνει την παράλληλη πάσα σέντρα για τον Δερμιτζάκη, ο οποίος ήταν λίγο πιο ένα κλικ θα λέγαμε μακριά και δεν πρόλαβε. Στο 4, μια μακρινή πάσα του Φραγκάκη, ουσιαστικά βγάζει τέταρτον τον Χριστοδουλάκη, ο οποίος θα σουτάρει. Με τα ακροδάχτυλα εδώ θα αποκρούσει ο Κακουράκης και θα πει όχι στον Κουτσουρά στο 0-1. Στο 5ο λεπτό, άλλη μια καλή στιγμή για τον Κουτσουρά, το κόρνερ του Φραγκάκη, κεφαλιά του Νικολουδάκη, θα τη δούμε εδώ πέρα. Η κεφαλιά του Νικολουδάκη από κοντά out, άλλη μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους και στο 10 έχουμε τον γκολ για την νίκη. Ο Ζαχαρόπουλος θα εκτελέσει το φάουλ, παράλληλα προβολή του Δερμιτζάκη και 1-0 για την νίκη. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Σιτριακή προηγείται με 1-0. Πανηγυρίζουν εξαρτητικό όλο αυτό, εκεί που πιεζόντουσαν οι φιλοξενούμενοι είχαν χάσει δύο καλές ευκαιρίες, όμως αυτοί είναι που χάρηκαν και μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 10ο λεπτό με τον Δερμιτζάκη. Στο 32 άμεση απάντηση για τους φιλοξενούμενους, εδώ ο Δασκαλάκης θα μπει στην περιοχή, θα κάνει την παράλληλη σέντρα, όμως θα διώξει μια αμυντική και στο κόρνερ θα το δούμε εδώ, η μπάλα θα φτάσει στον Πιπεράκη από το κόρνερ του Φραγκάκη στο δοκάρι. Δοκάρι για τον Κουτσουρά με την κεφαλιά του Πιπεράκη, μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 1-1 και στο 34 ο Φραγκάκης θα αποβληθεί και έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και δικαιολογημένα θα δει την δεύτερη κίτρινη κάρτα, τουλάχιστον σε αυτή εδώ τη φάση. Δέχεται σωστά από τον κύριο Μουσουράκη την κόκκινη κάρτα, καθώς ήταν πάρα πολύ δυνατό το μαρκάρισμα. Εδώ θα δείτε σε replay δυνατό το μαρκάρισμά του. Σωστή η κίτρινη κάρτα και η κόκκινη του Φραγκάκη με 10 Κουτσουράς για τα υπόλοιπα λεπτά. Στο 38 ο Χριστοδουλάκης θα εκτελέσει φάουλ απευθείας, η μπάλα θα περάσει. Εντυπωσιακά ο Κακουράκης θα διώξει κόρνερ. Μεγάλη επέμβαση. Στο 44 ο Κλάουζερ θα κάνει το σουτ. Η μπάλα φεύγει λίγο out. Και στο 45 τελευταία φάση του αγώνα. Το πρώτο μικρόν είναι για τον Κουτσουρά. Ο Χαμηλάκης εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα ψηλά. Έτσι θα τελειώσει το πρώτο μικρόνο 1-0. Ο Κουτσουράς μπορεί να παίζει με 10 παίκτες και να βρίσκεται πίσω στο σκορ, όμως δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες και την ποιότητα σαν ομάδα να αντιδράσει. Στο 67 έχουμε φτάσει όμως. Μέχρι το 67 δεν είχαμε φάση. Όταν ο Δασκαλάκης εκτελεί το φάουλ, εξ επαφής κεφαλιά του Νικολουδάκη μπλοκάρει ο Κακουράκης, όμως η φάση είναι ως μη γενόμενη καθώς είναι offside. Ο κύριος 69 εξαίρεσε offside. Στο 69, Σούτου Γιοργανάκη out, καλή στιγμή για την νίκη. Στο 74, καλή στιγμή για τον Κουτσουρά, το corner του Χριστοδουλάκη. Έχει και πάρα πολύ δυνατό αέρα, ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ στα στιμένα. Το corner του Χριστοδουλάκη θα βγει ο Κακουράκης όμως και θα καθαρίσει τη φάση. Σωτήρια αυτή η έξοδος του Κακουράκη. Εδώ απευθείας φάουλ του Γκόλια, είναι καλό, λίγο έξω. Ο Κουνενιδάκης εδώ αφήνει, έλεγχε τη φάση. Στο 86 ο Τσιμπιδάκης θα κάνει το σούτ από τη περιοχή, σε εντυπωσιακή επέμβαση Κουνενιδάκη. Ο Αντώνης ο Κουνενιδάκης δείχνει την αξία του και φτάνουμε πλέον στο 90 όταν ο Γιοργανάκης φτάσαμε στο 90 λεπτό που ο Γιοργανάκης θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την ατομική προσπάθεια και το σουτ θα αποκρούσει ο Κουνενιδάκης. Ο Μίγκεν από κοντά στο δοκάρι και στη συνέχεια στο σώμα του και στα δίχτυα. 2-0 η νίκη στο 90 λεπτό με τον Μίγκεν. Μάλλον Μίγκεν. Εδώ θα ξαναδούμε το σουτ του Γιοργανάκη. Αποκρούει προς στιγμή ο Κουνενιδάκης. Ο Μίγκεν από κοντά στο δοκάρι και στη συνέχεια κόντρα στο σώμα του. 2-0
για την νίκη Σιτίας. 2-0 νίκη και στο 93 έχουμε μια ανατροπή του Γιωργανάκη, δίνει πέναλτι ο Μουσουράκης σε μια φάση όμως που όπως θα δούμε δεν ήταν ανατροπή, καθώς εδώ φαίνεται ότι δεν βρίσκει τον αντίπαλό του ο αμυντικός Κουτσουρά. Ο Μουσουράκης όμως έδωσε το πέναλτι, ο διαιτητής, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γιωργανάκης στο 93 και έκανε το 3-0. Μεγάλη νίκη για τους γηπεδούχους και σε έκταση, αν και με βάση την εικόνα του αγώνα και με το γεγονός ότι ο Κουτσουράς έπαιζε με 10 παίκτες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αδικείται κατάφορα η ομάδα του Νίκου Καπαράκη από αυτό το 3-0. Εδώ ξανά το πέναλτι το οποίο βρήκε δίχτυα. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Νίκη Σιτίας Κουτσουράς 3-0. Με το διαιτητή Μουσουράκη να δίνει το τέλος του αγώνα.